έγινε επίσκεψη του Μητσοτάκη. Μανιφέστο. Ο Μητσοτάκης με το Σούνακ στην Downing Street. Λες και είναι επίσημη επίσκεψη. Ιδιωτική επίσκεψη είναι. Σαν να πηγαίνω εγώ στο Τσιάρα το σπίτι να πιω καφέ. Και το κάνατε τρεις μέρες πριν. Μεγάλη συνάντηση του μεγάλου ηγέτου, του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Σούνακ. Θα αλλάξουν τον κόσμο οι δύο μεγάλοι ηγέτες. Αυτά είναι κομικά που κάνετε. Αλλά ταΐζετε σαν όμετα μέσα ενημερώσεις που τα πληρώνετε αδρά να γράφουν ό,τι τους λέτε. Πάμε και στην ουσία. Ήταν σε πενθήμερες διακοπές ο Πρωθυπουργός στο Λονδίνο, ναι ή όχι? Ήταν. Ήτανε επίσκεψη εργασίας, γευματάκι και όχι επίσημη επίσκεψη? Ναι, ήταν. Σταματήστε λοιπόν να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Πήγατε για μαλλί και βγήκατε κουρεμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγατε να κάνετε τον ένδοξο Μητσοτάκη να συναντάτε με το Σούνακ για να κάνετε δουλειά. Δεν ξέρω τι δουλειά, θα σας πω σε λίγο. Γιατί πραγματικά είναι κωμική η κατάσταση. Θες να θέσεις το θέμα το μαρμάρο του Παρθενώνος? Δεν το θέτεις 36 ώρες πριν για να του δώσεις άλλο του αλουνού, ο οποίος αντιδρά και δεν θα στα δώσει. Τα λες μπροστά του, παρουσία του και on camera. Όχι 36 ώρες πριν, δίνοντας άλοθη για να σου ρίξει πόρτα. Θα σε εξηγήσω τώρα. Μη βιάζεστε. Έκανε γκάφα. Γιατί η πολιτική είναι η διαφορά του εφιούς με αυτόν που δεν σκέφτεται, λέει. Το χειρότερο, μιλάτε για τα αποτελέσματα των μαρμάρων. Θα έρθουν τα μαρμάρα. Σα το λέω από τώρα. Θα τα στείλουν οι Βρετανοί. Είναι βέβαιο πλέον. Και θα σε εξηγήσω γιατί. Αλλά αυτό εδώ που δείχνατε επί τρεις μέρες τη μεγάλη συνάντηση, να σας δείξω μια άλλη φωτογραφία που έγινε πραγματικά. Το ράμα. Συνάντησε το ράμα ο Σούνακ πριν δύο εβδομάδες και δεν συνάντησε τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιος υπέστη λοιπόν σύνθλιψη, ποιος ξεφτελίστηκε? Η Ελλάς, δυστυχώς.